Γιατρέ, ζητούμε συγγνώμη, αλλά μας τα έκανε ο Πράσος τα πράγματα. Άμα είναι το Δημήτρη, συγχωρείτε, συγχωρείτε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Είναι εδώ, είτε είμαι με την Τατιάνα, την Σαββίδου εδώ. Ναι. Θέλουμε, ξέρω ότι έχετε, είστε πάντα απασχολημένος, ωστόσο θέλουμε μερικές εκτιμήσεις για το πού βρισκόμαστε εδώ στη Σαντορίνη, βέβαια μας ενδιαφέρει, και, αλλά και για τα νησιά μας. Λιγότερα. Τι 66 κρούσματα είχαμε χθες. Έχουμε, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, η αυξημένη μεταδοτικότητα της όμικρον είναι λογικό, αυτό έχει το νόημα της αυξημένης μεταδοτικότητας, είναι λογικό να φέρει πολύ πιο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Το βασικό δεν είναι οι θετικότητες, το βασικό είναι η νοσηρότητα, γιατί αυτό μας καίει. Τώρα αν θα περάσουμε μια μέρα, δύο, με λίγο πυρετό, με λίγο πονοκέφαλο, με βήχα, δεν είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι και μια κοινή ίωση έτσι. Ναι. Άρα το βασικό είναι οι νοσηρότητες και δεν φαίνεται να είναι αυξημένες σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των θετικών. Αυτό είναι πολύ καλό δείγμα. Ναι. Τώρα, σχετικά με κάτι φάρμακα που ακούμε, συγγνώμη, με κάτι φάρμακα που ακούμε ότι θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Ένα ξεκινάει της Merck. Ναι, ποια είναι η γνώμη σας. Μπαίνει μετά τα μονοκλονικά. Κοιτάξτε, να δείτε, οι δόσεις αφενός, να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που θα γεμίσει ο τόπος να έχουμε άφθονα. Δυστυχώς η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει την τεράστια παγκόσμια ζήτηση. Mm-hmm. Αυτά τα φαρμακάκια σίγουρα δείχνουν, αν και είναι πολύ αρχή, ότι μπορούν κάπως να κάνουν την νόσο ηπιότερη. Όμως, εγώ θα ξαναφωνάζω, έστω κι αν γίνομαι δυσάρεστος. Το βασικό είναι μην αφήνουμε τη φωτιά να πιάσει και μετά να τρέχουμε με τις πυροσβεστήρες που είναι τα φάρμακα να τη σβήσουμε, γιατί μπορεί και να μην σβήσει. Mm-hmm. Το βασικό είναι να μην αφήνουμε τη φωτιά να πιάσει, να μην κολλήσουμε. Αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Έτσι. Άρα, ναι μεν τα φάρμακα αυτά θα έρθουν και θα βοηθήσουν κάποια περιστατικά με την έγκαιρη λήψη. Θα δούμε αν θα μπορούμε να τα πάρουμε και από το σπίτι σε κάποια περιστατικά που έχουν πολλά υποκείμενα, που έχουν βαριά νοσήματα, που θα τους βοηθήσει να το περάσουν καλύτερα. Είναι βοήθεια, ας βοηθήσουμε να μην κολλήσουμε. Μάσκες, πλύσιμο παντού και εμβολιασμούς. Τώρα, και κολλήσουμε το φάρμακο, εδώ είναι. Γιατρέ, σε περίπτωση που κάποιος έχει αποδεδειγμένα κολλήσει όμικρον, ναι. Τελικά πόσες μέρες πρέπει να μείνει μέσα στο σπίτι, γιατί εδώ έχουμε λίγο Ναι, έχει υπάρχει σύγχυση, έχετε δίκιο. Προσέξτε, καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι όμικρον. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή πρέπει να γίνει ειδική ανάλυση, ειδικά εργαστήρια. Εμείς θεωρούμε ότι το 90% περίπου είναι όμικρον. Με 90% είναι όμικρον. Στατιστικά. Τι κάνουμε, για όλα πια, επειδή δεν ξέρουμε τι είναι. Λέμε, εφόσον δεν υπάρχουν ενοχλήματα και τυχαία μας πιάσανε θετικούς, μένουμε 5 μέρες καραντίνα και μετά μπορούμε, χωρίς να κάνουμε νέα τεστ, γιατί βλέπω συχνά, μα ξέρεις, εγώ την έκτη μέρα είμαι θετικός ακόμα, έβρωμη, βεβαίως και είσαι στο τεστ. Δεν μεταδίδεις όμως τόσο. Χωρίς συμπτώματα άτομα που δεν έχουν απολύτως, δεν έχουν πυρετούς, δεν δείχνουν έντονα, δεν και είναι απλά θετικοί. Μένουν 5 μέρες στο σπίτι καραντίνα και μετά άλλες 5 μέρες μπορούν να κυκλοφορούν, αλλά με μάσκες υψηλής προστασίας, μεγάλη προστασία από τους γύρω τους, αλλά μπορούν τουλάχιστον να εργάζονται. Έτσι, για άλλες 5 μέρες. Μετά για τις 10 μέρες είμαστε δεύτεροι. Ναι. Δεν χρειάζεται αυτό που τρέχουμε και κάνουμε συνεχώς τεστ επαναληπτικά να δούμε πότε θα αρνητικοποιηθεί. Δεν βοηθάει πουθενά. Μάλιστα. Οπότε συμφωνείτε με το πρωτόκολλο των 5 ημερών επιστροφής στην εργασία. Απόλυτα. Γιατί η όμικρον δείχνει ότι κρατάει λίγες μέρες, φεύγει γρήγορα το υγειακό φορτίο. Έχει ήπια συμπτώματα. Πιο γρήγορα από τη Δέλτα τα τεστ. Δηλαδή στη Δέλτα θυμόσαστε. Περιμέναμε 5 με 7 μέρες να πάρουμε θετικό. Ναι. Τώρα το παίρνουμε σε 48 ώρες. Κύριε Νομικέ, οπότε. Μια διαφορά τη όμικρον από τη Δέλτα, ότι κρατάει την ιοφορία, δηλαδή ότι φέρουμε τον ιό, κυρίως στην άνω αναπνευστική οδό, μύτη, λαιμό. Γι' αυτό και τα συμπτώματα μοιάζουν πιο πολύ με το κοινό κρυολόγημα. Έχουμε πουκώματα, περνίσματα, πονόλαιμο, είναι ψηλά. Δεν κατεβαίνει στα πνευμόνια όπου γίνεται και η βαριά νόσος. Μάλιστα. Κύριε Νομικέ, χθες κατέληξε ο πρώτος ασθενής με τη μετάλλαξη όμικρον στην Ελλάδα. Δεν το συζητάω. Πρόκειται για γυναίκα μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νόσημα. Οπότε όσοι νοσούν με τη μετάλλαξη όμικρον
κινδυνεύουν να πεθάνουν όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Βεβαίως, μπορεί. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τη Δέλτα. Σαφώς. Άτρωτη δεν είναι. Γι' αυτό φωνάζουμε αυτό που σας έλεγα πριν. Εμβολιαστείτε. Βοηθάει το εμβόλιο. Πάρα πολύ. Όχι όσο τη Δέλτα, αλλά αν αντιδιακάλυψε 85% ας πούμε, λέω έχω 75, δεν έχω 5 ή 0, έχω μια πολύ μεγάλη κάλυψη. Και μάλιστα, οι όλες στατιστικές που μας έρχονται και από το εξωτερικό που πήγε νωρίτερα η Όμικρον, η πιθανότητα θανάτου, γιατί αυτά μας καίνε, είναι 80% κάτω στους εμβολιασμένους σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, 60% κάτω η πιθανότητα να διασωληνωθούμε και 40% κάτω το απλά να νοσήσουμε κάπως με ένα πυρετό με κάποιες μέρες. Mm-hmm. Και όλα είναι πολύ ποιότεροι οι εμβολιασμένοι από τους ανεμβολίαστους. Γιατρέ, να ρωτήσω και εγώ κάτι, επειδή ξέρω ότι έρχονται ασθενείς στο ιατρείο σας και κάνουν rapid test και τα υπόλοιπα test κλπ. Ναι, ναι. Πότε πρέπει να έρθει στο ιατρείο σας κάποιος για να κάνει τεστ? Να έρθει απρογραμμάτιστα έτσι και χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα ή πρέπει κάτι? Όχι. Θα έλεγα όχι. Να μην τρέχουν εδώ. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν απρογραμμάτιστα άνθρωποι χωρίς να έχουν κάποιο λόγο. Δηλαδή, αυτοί που πάνε και δουλεύουν, ναι, θα κάνουν προγραμματισμένα έτσι και αλλιώς δύο φορές την εβδομάδα το σελ. Ναι, ναι, ναι. Λέμε να κάνουμε ένα rapid με την έννοια πιο πολύ. Δεν είναι η διαφορά η τεχνική πιο μεγάλη. Ο γιατρός το παίρνει συνήθως λίγο πιο σωστά, υποτίθεται. Mm. Παίρνει πάει λίγο πιο βαθιά. Περιστρέφει το στυλαίο λίγο πιο πολύ, δηλαδή δευτερόλεπτα στη μύτη και όλα αυτά. Όταν έχω συμπτώματα ύποπτα, δηλαδή κάνω ένα 37,5-38, βήχω, έχω μια δυσχέρεια αναπνοή, εκεί καλά θα είναι να το κάνει κάποιος ειδικός το τεστ για να είμαστε πιο σίγουροι. Ούτε PCR νεωρημοριακά είναι ανάγκη να τρέχουμε συνέχεια, μόνο όταν το συστήσει ο γιατρός μας. Ωραία. Κύριε Νομικέ, βλέπετε ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Είστε αισιόδοξος. Καταλαβαίνετε ότι ανυπομονώ και εγώ όπως όλος ο κόσμος, έτσι, δεν διαφέρουσε τίποτα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δείτε, αυτά τα δεδομένα που έχουμε από την εξέλιξη σε άλλα μέρη, έστω και αν τα διαστήματα που τη μελετούμε την Όμικρον είναι πολύ μικρή, δείχνει ότι θα κάνει μια κορύφωση, την οποία οι εδώ επιστήμονές μας την υπολογίζουν τέλη του μήνα, ναι, ναι, μεταξύ 20 και 30. Και μετά θα υπάρχει μια ταχύ αποκλιμάκωση. Πιστεύουμε δηλαδή μέχρι Φλεβάρι-Μάρτι να η τόση να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως ακούσαμε και τους ειδικούς όπως και διάφορους υπουργούς να λένε ότι το Πάσχα θα είναι κανονικό. Έτσι μας λένε. Για να δούμε. Πιστεύουμε όλοι και ελπίζουμε γιατί πρέπει να ξεπερδεύουμε. Κοιτάτε και άλλες πανδημίες στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη η μεγάλη πανδημία, η τελευταία, η πολύ μεγάλη της ισπανικής γρίπης, περίπου 2-2,5 χρόνια κράτησε πριν αποκλιμακωθεί. Σχεδόν πλήρως. Δηλαδή είναι ένα διάστημα λογικό ότι πρέπει να ξεμπερδεύουν. Φοβόμαστε να μετάξει βέβαια κάποια μετάλλαξη. Ακούμε τη λέξη μετάλλαξη και τρελαινόμαστε λίγα. Έχετε δίκιο. Κοιτάτε, η μετάλλαξη δίνεται η ευκαιρία να υπάρξει όσο ο ιός μπορεί και πολλαπλασιάζεται σε μεγάλες ποσότητες. Άλλη μια προστασία του εμβολιασμού είναι ότι δεν έστω και λίγο εμποδίζει αυτές τις μεταδόσεις, άρα και την ευκαιρία για μετάλλαξη. Όχι, πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να πέφτει πια, γιατί να που μας έτυχε η μετάλλαξη πιο μεταδοτική, σκεπάζει δηλαδή τη βαρύτερη και ελαφρύτερη σε νόσο. Ωραία. Είναι πάντα υπέρ του ιού, είναι καμιά φορά η μετάλλαξη και υπέρ ημών. Τώρα έχετε δώσει μεγάλη μάχη σε σημείο που να σας μερικές φορές να σας επικλείτουν και όλα κάποιοι. Ξέρουμε βέβαια οι αρνητές. Βλέπω συνέχεια. Πάντως είναι αλήθεια ότι η Σαντορίνη έχει το γιατρό της που πραγματικά δεν διστάζει πολλές φορές με κόστος να βγει μπροστά και να πει πράγματα που λέει ένας επιστήμονας. Γιατί τώρα έχουμε μάθει ότι μέχρι και εργολάβοι οικοδομών κάνουν γνωματεύσεις. Τέλος πάντων. Οι πάντες, να σας πω κάτι. Η δουλειά μου δεν είναι να είμαι ευχάριστος. Το λέω συχνά. Είμαι να είμαι χρήσιμος. Δυστυχώς δεν συμβαδίζει πάντα ο χρήσιμος με το ευχάριστος. Έτσι. Έτσι, ναι. Εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ βάσει του όρκου μου να είμαι χρήσιμος και ας είμαι και δυσάρεστος. Δεν πειράζει. Οι πολλοί ελπίζω ότι θα καταλάβουν. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Καλά, πάντα. Να είστε καλά. Καλά. Έλα, κυρία Τατιάνα. Συνεχίζω εγώ με τον κορονοϊό. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει γενικό lockdown των εσέκτων εάν προκύψει κάποια μεταδοτική και φωνική μετάλλαξη. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέφαμε στην αρχή. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, πρόσθεσε. Λοιπόν, τα σχολεία άνοιξαν οργανωμένα, ανέφερε και συμπλήρωσε ότι τα παιδιά και οι γονείς είναι πολύ πειθαρχημένοι και οι εκπαιδευτικοί εξαιρετικά συνεργάσιμοι.
Εμείς πέφσαμε να κάνουμε έκτακτες προσλήψεις ώστε να καλύψουμε αυτές τις εβδομάδες τα κενά που δημιουργούνται όταν αρρωσταίνει κάποιος εκπαιδευτικός. Δεν πιστεύω ότι θα κλείσουν τα σχολεία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Γύρω στις 6.500 κρούσματα COVID δηλώθηκαν χθες 5η το βράδυ από τα self-test στα σχολεία, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως όσο κάνει τον κύκλο της Ωμικρόν, αποσυμπιέζονται τα νοσοκομεία. Η κυβέρνηση πάντως δεν εφησυχάζει, διαβεβαίωσε στον Αντένα. Να πούμε και για τα φάρμακα. Τα αντιϊκά φάρμακα της Merck θα αρχίσουν να διανέμονται σήμερα για 5.700 ασθενείς μετά από ιατρική συνταγή, επεσήμανε ο Υπουργός. Πρόσθεσε ότι αρχές Φεβρουαρίου θα έρθουν στην Ελλάδα άλλες 4.000 τέτοια φάρμακα και της Pfizer από τις 15.000 που είχε παραγγείλει η χώρα μας. Και αναφορικά με το πρωτόκολλο των 5 ημερών, όπως μας είπε και ο κύριος νομικός, είπε ότι διευκρίνησε ότι τον κανόνα αυτόν τον επέδειξαν οι επιστήμονες και ότι τον εφαρμόζουν και άλλες χώρες. Ωραία. Αυτά σχετικά με τον κορονοϊό. Γρήγορα στο θέμα που έχει προκύψει με τη... με ναι. το τροχαίο και τον αδερφό της κυρίας. Έχουμε και διάφορα βίντεο να δείξουμε στον κόσμο. Θα τα δείχνουμε όσο μιλάς, ναι, γιατί ναι, ναι. δεν προλαβαίνουμε. Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο χθες το βράδυ με τη Φεράρι, στο οποίο σκοτώθηκε ο Τζόρτζης Μονογιός, αδερφός της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Μονογιού. Την ίδια ώρα τη δική της μάχη δίνει στο νοσοκομείο η σύζυγος του θύματος, Αθηνά Κοντοπάνου. Η γυναίκα, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, φέρει πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα, για τα οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί σειρά ορθοπαιδικών χειρουργείων. Αναμένεται σήμερα να υποβληθεί στο πρώτο χειρουργείο. Τα ορθοπαιδικά της τραύματα κρίνονται σοβαρά, ωστόσο δεν θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το σοκαριστικό τροχαίο που βίωσε. Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι είχε αγοράσει το αυτοκίνητο νωρίτερα. Το πρωί, νωρίς το πρωί, ενώ το βράδυ σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Πήρε το αυτοκίνητο το πρωί και σκοτώθηκε το βράδυ. Ναι, έχουμε και μία δήλωση της κυρίας Μονογιού. Συγγνώμη, σεβαστείτε το πένθος, δεν μπορώ να μιλήσω, είναι πολύ δύσκολη ώρα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, απλά θέλω να μου δώσετε τον χρόνο, γιατί είναι πολύ δύσκολη ώρα για την οικογένεια. Είναι μεγάλος ο πόνος. Συλληπιτήρια να πούμε, ήταν άδικος ο χαμός του ανθρώπου. Ναι. Περαστικά. Και τι να πω, καλή δύναμη στη σύζυγό του. Στη σύζυγό του, ναι. Και στους γονείς του, οι οποίοι μας ακούν και είναι από τους έρθρους.